Σε κλάματα ξέσπασε η 39χρονη στο άκουσμα της απόφασης ενοχής για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος του ενδιαστάσης συζύγου της με βιτριόλι που του πέταξε τον Οκτώβριο του 2022 μέσα σε ξενοδοχείο στο οποίο είχαν συναντηθεί. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου, παρά την πρόταση της εισαγγελέως για κάθειρξη 6 ετών, έκρινε την κατηγορούμενη ένοχη με την ανώτερη προβλεπόμενη των ποινών στα 8 δηλαδή χρόνια κάθειρξης, ενώ αποφάσισε για την έφεση να μην έχει αναστέλουσα δύναμη, ενώ της αναγνώρισε το ελαμφρυντικό του πρώτερου συνομουδίου. Για την απόφαση, όχι. Τις αποφάσεις του δικαστηρίου δεν συνηθίζω να τις σχολιάζω, είτε είναι καλές είτε είναι κακές. Αυτό αποφάσισε το δικαστήριο. Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, τόσο στην απολογία της όσο και μέσω του συνηγόρου της, η ίδια υποστήριξε πως οι πράξεις της ήταν αποτέλεσμα άμυνας, καθώς όπως ισχυρίστηκε το θύμα πριν του πετάξει βιτριόλι, την είχε βιάσει. Μετά από μια πολύωρη διαδικασία της δεύτερης συνεδρίασης, βγήκε η απόφαση, η πράξη της ήταν ομολογημένη, είναι μετανιωμένη για την πράξη της. Από εκεί και μετά αυτό που είπε και στο δικαστήριο, εύχεται στο θύμα πραγματικά να είναι καλά στην υγεία του και πραγματικά είναι μετανιωμένη για την πράξη της αυτό. Η 39χρονη που επανέλαβε ότι τρεις φορές επικοινώνησε με το θύμα και έχει μετανοήσει, εξέφρασε την ανάγκη να βρεθεί και πάλι με τα παιδιά της, λέγοντας ότι ήδη έχει λάβει την απόφαση μετά την αποφυλάκησή της να μετακομίσει στην Αθήνα. Μαζί με την 39χρονη, για συνέργεια στην απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατηγορούνταν μια 20χρονη φίλη της, η οποία είχε επικοινωνήσει στο παρελθόν με το θύμα, όπως και ένας ταξιτζής με τον οποίο η γυναίκα γνωρίζονταν και ο οποίος τη μετέφερε μετά την επίθεση στην περιοχή της Αγίας Γαλήνης, όπου παρέμεινε μέχρι να παραδοθεί στις αρχές. Υπερασπίστηκα τη δεύτερη κατηγορουμένη, την 20χρονη φίλη της πρώτης κατηγορουμένης. Αθώθηκε με κατά πλειοψηφία μετά από απαλλακτική πρόταση της κυρίας Αγγελέως. Πρόκειται για μια 20χρονη η οποία κατά το χρόνο τελέσεως της πράξεως ήταν μόλις 18 ετών. Είχε το νεαρό της ηλικίας, την απειρία της ηλικίας, δεν είχε καμία μα καμία ανάμειξη στο περιστατικό αυτό. Η 20χρονη φίλη της κρίθηκε αθώα κατά πλειοψηφία, ενώ αθώος λόγω αμφιβολιών κατά πλειοψηφία κρίθηκε και ο οδηγός ταξί. Θεωρώ ότι είναι μια δίκαιη απόφαση και δικαιώνει και την ίδια και τους γονείς της, οι οποίοι ταλαιπωρηθήκανε πάρα πολύ όλο αυτό το διάστημα.